Πρόθεσμο οφειλέ. Αναφερόμαστε σε μια κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία αριθμεί περίπου 735.000 μέλη. Από αυτού, οι 500.000 είναι επαγγελματίε χωρί προσωπικό. Και το λέω αυτό γιατί για να τεκμηριώσω την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά τσακίζει τους μικροεπαγγελματίες που είναι συντριπτική πλειοψηφία για να δώσει ρευστό χρήμα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Από αυτές τις 500.000 λοιπόν οι οποίοι είναι χωρίς προσωπικό, χωρίς με αναδουλειά, με ανταγωνισμό τεράστιο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μπορεί να έχουν και ένα μικρό εισόδημα μέσα στην καθημερινότητά τους. Όμως αυτοί κουβαλάνε και την μαύρη πρίκα των lockdowns, της κρίσης και όλων αυτών των στοιχείων τα οποία πραγματικά τους έχουν οδηγήσει σε ένα τεράστιο αδιέξοδο. Όταν λέμε ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αρμέγει τους μικρούς, επιτρέψτε μου την έκφραση, για να δώσει τους μεγάλους, φαίνεται και μέσα στα άρθρα που στα διαφημιστικά προσπέκτους τα οποία η ίδια η κυβέρνηση διακινεί. Όταν στους 49 νόμους, δύο από αυτούς, οι 47 παίρνουν από τους μικρούς και οι δύο από αυτούς δίνουν στο μεγάλο κεφάλαιο, όπως είναι η αγορά των μετοχών, η πρημοδότηση αγοράς των μετοχών, αυτό δείχνει ανάγλυφα ότι αυτός ο νόμος πραγματικά δεν βοηθάει τους μικρούς επαγγελματίες. Και κάτι άλλο, ό,τι και να πούμε εμείς εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι μικροί επαγγελματίες για πρώτη φορά ίσως τόσο μαζικά έχουν ανέβει στα κεραμίδια και φωνάζουν. Άραγε, το είδαμε και προχθές την Τετάρτη, είναι τόσο ομαδικά συντεταγμένοι εναντίον ενός πολύ καλού νομοσχεδίου για αυτούς, όπως μας λέει η κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν να δούμε, γιατί αναφέρεται. Λόγοντας στους προλαγίσαντες, έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για σκηνή, επιτρέψτε μου την έκφραση, στο σπίτι του κρεμασμένου. Το λέω αυτό γιατί ακούστηκε τι παραλάβαμε και πού είμαστε. Ποιους ρωτήσατε? Ρωτήσατε τα λαϊκά και εργατικά νοικοκυριά, εσείς σαν εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ή ρωτήσατε τις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο που μετράνε κέρδη και 90%? Τα λαϊκά νοικοκυριά κάθε χρονιά είναι και χειρότεροι. Να βάλουμε την ακρίβεια από τότε που παραλάβατε και τον πληθωρισμό. Να βάλουμε, να βάλουμε τα καύσιμα, την ενέργεια, τα σούπερ μάρκετ. Αυτά τα πράγματα τι είναι, βελτίωση ή είναι χειροτέρευση? Να βάλουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία στοχεύεται και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καμαρώνει για το μαξιλάρι που άφησε. Τι ήταν αυτό το μαξιλάρι? Έπεσε από τον ουρανό. Τσάκισμα των εργαζομένων ήταν. Και σήμερα είναι σε χειρότερη κατάσταση όλοι αυτοί. Οι αυτοαπασχολούμενοι, να ξαναφέρω την κουβέντα εκεί που αρχίσαμε, έχουν μια τεράστια πείρα αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο πραγματικά είναι για την παραγωγική τους διαδικασία είναι τρομακτικό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένα αιτήματα. Για παράδειγμα, 12.000 αφορολόγητο. Γιατί δεν τους το δίνει η κυβέρνηση? Είναι προνομιούχοι? Γιατί δεν κόβεται τις δεκάδες... Γιατί δεν κόβεται τις δεκάδες φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές? Γιατί τους δίνεται σε αυτούς αφορολόγητο πετρέλαιο, δεν δίνεται στον αγρότη και στον ψαρά? Γιατί δίνεται, επιδοτείται τη μείωση των κερδών των μεγαλοξενοδόχων ή των αεροπορικών εταιριών με πολλά δεκάδες εκατομμύρια και δεν χρηματοδοτείται την υγεία, η οποία δεν είναι κάτι αιώλη, είναι τσέπη. Βγάζω από την τσέπη ο εργαζόμενος και πληρώνει. Άρα είναι αυτή τη στιγμή προκλητικό αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση. Και τα λέει αυτά η κυβέρνηση και τα έχει υλοποιήσει πάνω σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που βάλατε όλη την πλάτη σας, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. 50% ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ τα νομοθετήματα της Νέας Δημοκρατίας, 70% το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, θεωρητικά. Θεωρητικά όχι, να σας πω γιατί. Γιατί αν το εξειδικεύσουμε σε κύρια, σε τώρα, κύρια νομοθετήματα. Μην ξύνεστε, σε όχι, όχι, θα πάμε αφήστε τα τέμπη. Να μπούμε και στα τέμπη. Πώς μιλάτε για ξέπλυμα Νέας Δημοκρατίας όταν το 30% του Υπουργικού Συμβουλίου προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ? Έψαχνε σε λίγο στα αριστερά της και τον βρήκε. Να κλείσω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι βιώνουν ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχουν συμφωνήσει τα τρία κόμματα τα οποία προανέφερα. Αυτό το ξέρουν οι εργαζόμενοι.
Και αυτή τη στιγμή και μέσα από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και μέσα από τις διεκδικήσεις το εκφράζουν σταδιακά. Και να κλείσω μία φράση ακόμη. Αυτό φαίνεται από το ότι αρχίζει και διαμορφώνεται πλέον η άποψη, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι είναι η μόνη πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση και το βλέπουμε και στα κάτω. Εγώ να πω κάτι θα ήθελα.